υπάρχει μια ατζέντα συγκεκριμένη που έχει να κάνει, είχαμε προβάλει, είχαμε βγάλει, είχαμε δημοσιοποιήσει ένα ρεπορτάζ πριν από λίγες ημέρες με την υπογραφή του Λευτέρου Τσιμβουλάκη με αυτά τα περίφημα μνημιακά υπεριονόβια ελαιόδεντρα τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή που κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι με την περίφημη μεταφύτευση σε κάποιες περιοχές με βασικό στόχο την ανάδειξη της ιστορικότητάς τους. Πολλά από αυτά θα μεταφυτευθούν και περιμετρικά του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι η διαχείριση του αστικού πρασίνου με αφορμή την απώλεια, για να είμαι ακριβής, τους συνανθρώπους μας εκεί στην Δημοκρατία μετά από την πτώση του δέντρου. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες επαφές και μια προγραμματική σύμβαση για να συνεργαστούν οι αρχές και η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αναφορικά με τη θεσμοθέτηση ενός καθεστώτος που θα διέπει τη διαχείριση του αστικού πρασίνου. Επίσης ένα θέμα έχει να κάνει με τις κατεδαφίσεις, άλλο θέμα έχει να κάνει με την Νήσο Χρυσή και τον απολογισμό με φόντο την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου, θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και θα ζητήσουμε την τοποθέτηση και μας απασχολούν όλους της συντονίστριας της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, της κυρίας Μαρίας Κοζηράκη. Την καλησπέρα μας, κυρία Κοζηράκη, πώς είστε? Προσπάθησα να είμαι ακριβής σε μία ατζέντα, η αλήθεια είναι που για να αναλυθεί χρειάζεται μία ολόκληρη εκπομπή. Ωστόσο, βασίζομαι στον ετοιμόλογο λόγο σας, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα προλάβουμε να τα σχολιάσουμε και θα προλάβουμε να αναφερθούμε σε όλα. Να ξεκινήσουμε λίγο με το φωτορεπορτάζ που φιλοξενήσαμε πριν από λίγες ημέρες και αναφέρομαι, φιλοξενήσαμε στην εφημερίδα και αναφέρομαι στα ελαιόδεντρα, τα μνημιακά, που έχει ξεκινήσει και έχει εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο σχεδιασμός με βασικό στόχος την ανάδειξή τους. Ναι, είναι μία εκ των δράσεων η οποία διέπεται από ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο υπογράφηκε πριν 1,5 χρόνο περίπου μεταξύ της αποκεντρωμένης διοίκησης, της εταιρείας παραχώρησης του νέου αεροδρομίου και του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Αποτύχει σχεδόν, μπορώ να πω, ότι καταλήξαμε σε αυτό το μνημόνιο. Ήταν μία ιδέα η οποία προέκυψε από κάποιες συζητήσεις με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, σχεδόν τυχαία όπως σας είπα. Οι οποίοι τότε αναφέραν ότι όταν η Τρενοσέ έβαζε στην υπόλοιπη Ελλάδα τις νέες σιδηροδρομικές γραμμές, λάμβανε μέρημνα έτσι ώστε τα μνημιακά ελαιόδεντρα κυρίως που συναντούσε να τα διέσωζε. Πολλά από αυτά έχουν μεταφυτευτεί σήμερα στην Αθήνα, όπως μπροστά από το Χίλτον, έξω από την Ακαδημία Αθηνών. Αυτοί έδωσαν την ιδέα για αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, που η κυριότερη αρχική του δράση, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί δηλαδή, είναι να διασωθούν ένας αριθμός δέντρων τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά, διαθέτουν ιδιαίτερη ιστορική αξία και με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας ένα περιβαλλοντικό μήνυμα, θα καταφέρουμε να κοσμήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο το νέο αεροδρόμιο, να υποδεχτεί στο αεροδρόμιο να υποδεχτούν αυτά τα ελαιόδεντρα τους τουρίστες και να δώσουν το στίγμα του διαφορετικού τουρισμού και πολιτισμού που έχουμε στην Κρήτη. Και βέβαια ενισχύεται και το περιβαλλοντικό προφίλ του νέου αερολιμένα και ενισχύεται και ο όρος πράσινο αεροδρόμιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Κοζηράκη. Ναι, βέβαια. Η εταιρεία παραχώρησης δίνει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ποντάρει πάνω στη δημιουργία ενός αεροδρομίου πράσινου από τις υποδομές του, ακόμα και από αυτές τις δράσεις, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας ιστορικός ελαιώνας θα δημιουργηθεί. Θα είναι επισκέψιμος, δεν θα κοσμεί δηλαδή ένα ελαιόδεντρο σημειακά τυχαία σημεία του αεροδρομίου. Θα γίνει ένας ιστορικός ελαιώνας στον χώρο των αφήξεων, θα είναι επισκέψιμος από τους τουρίστες. Το πρώτο πράγμα που θα συναντούν βγαίνοντας έξω θα μπορούν να μαθαίνουν αν ενδιαφέρονται την ιστορία του τόπου και να έχουν τις πρώτες ενδείξεις για το τι άλλο υπάρχει σε αυτό το νησί πέρα από τη θάλασσα και τον ήλιο μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Το είπα στον πρόλογό μου. Θα πάμε λίγο και στη διαχείριση του αστικού πρασίνου και πόσο μελάν έχει χυθεί και δημοσιογραφικά βέβαια πάνω σε αυτό το θέμα και στις προοπτικές που υπάρχουν. Θέλω να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση και στη στενή συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Και βασικός απότερος στόχος ποιος είναι?
είναι επιτέλους να αποκτήσουμε θεσμοθέτηση κανόνων και όρων και προϋποθέσεων με τα οποία θα γίνεται η εφαρμογή και η διαχείριση ναι. του αστικού πρασίνου μέσα στις ελληνικές πόλεις. Είναι ένα θέμα το οποίο κανείς δεν έχει δώσει ποτέ σημασία, γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά τα ατυχήματα, τραγικοί θάνατοι, τραυματισμοί και υλικές ζημιές, ναι, γιατί, ναι. γιατί όλα τα έργα πρασίνου, αλλά και τα τεχνικά έργα που συμβαίνουν γύρω από αυτά, δεν έχουν καμία προϋπόθεση, καμία προδιαγραφή. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, τρόπο, να το πούμε λαϊκά και απλά. Θέλει. Ναι, οπότε ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας κανονισμός τόσο για την εγκατάσταση του νέου πρασίνου, όσο και για τη διαχείριση του υφιστάμενου, με σκοπό βέβαια αυτά να θεσμοθετηθούν, έτσι ώστε να αποτελούν όρους της διακήρυξης και της σύμβασης αυτών των έργων. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα προκειμένου να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα, τις πρώτες εξελίξεις? Είμαστε στη συζήτηση για την προγραμματική ναι. σύμβαση. Έχουμε βρει τους ρόλους μας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Αρμόδιου Τμήματος Γεωπονίας, της Αποκεντρωμένης και είμαστε σε επαφή με την Περιφέρεια Κρήτης. Η προγραμματική σύμβαση που επιδιώκουμε είναι διετής και με πολύ λίγα λόγια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα μας δώσει αυτά τα στατιστικά, τεχνικά, συγκριτικά δεδομένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντάξουμε το νομικό κείμενο νομικό και τεχνικό κείμενο, το οποίο θα προτείνουμε στην Αθήνα για να γίνει νόμος του κράτους. Να πάμε και στο κομμάτι των κατεδαφίσεων, καθώς λίγη αναστολή των κατεδαφίσεων 31 Οκτωβρίου, τέλος του μήνα, και μετά αναφέρομαι σε επεμβάσεις και παρεμβάσεις κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτές είναι η αναστολή κατεδαφίσεων που συμβαίνει στον Αιγιαλό και στην Παραλία. Ναι. Η οποία σταματήσαμε πριν περίπου 1,5-2 χρόνια, σταματήσαμε στην Ανατολική Κρήτη, συγκεκριμένα στη Σταλίδα, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί θα συνεχίσουμε, εφόσον δεν υπάρξει και άλλη αναστολή εκτέλεσης από 1η Νοεμβρίου. Μέχρι τώρα εκτελούμε άλλα πρωτόκολλα κατεδάφισης που δεν βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Είναι τα κυρίως πολυοδομικά αυθαίρετα. Ή σε άλλα οικοσυστήματα ή όπου υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα, όπως τελευταία φορά συνέβη στον Καρτερό Ηρακλείου. 1η Νοεμβρίου, αν δεν υπάρξει νέα αναστολή, συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε το Φεβρουάριο του 2021, αν δεν κάνω λάθος. Να κλείσουμε και με το σχεδιασμό που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά σε αρχικό στάδιο, καθώς θα έχουμε αλλαγή στο επόμενο διάστημα στην Ίσο Χρυσή. Να μας πείτε λίγο η εικόνα που έχετε και να προχωρήσουμε και σε ένα πρώτο απολογισμό. Τα πράγματα για μας είναι καλά, αν και έγιναν υπό αρκετά αντίξωες συνθήκες, μπορώ να πω, σε πολλές περιπτώσεις. Καταφέραμε να ξεκινήσουμε, να βάλουμε μπροστά πράγματα, όπως είναι προαπαιτούμενες μελέτες της φέρουσας ικανότητας για να αλλάξουμε τον κανονισμό λειτουργίας ή της μελέτης φύλαξης, κάποια έργα που ήδη εκτελούνται και ολοκληρώνονται τέλος Οκτωβρίου στο νησί, με σκοπό να υπάρξει μία άλλη διαφορετική βάση για την επισκεψιμότητα από εδώ και στο εξής. Αρκετοί επισκέπτες πήγαν φέτος στο νησί, χρησιμοποίησαν μόνο τις παραλίες, ανέβασαν πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο και έλεγαν ότι πλέον αυτός ο τόπος αποτελεί έναν εξωτικό προορισμό, ένα παραδεισένιο τοπίο, χωρίς τις ορδές, όπως γράφει, την εισβολή των ξένων. Πολλοί επισκέπτες, κάποιοι ερευνητές που πήγαν, γιατί οφείλω να πω ότι έχω να πάω από το Μάιο, είπαν ότι έχει εμφανιστεί φυσική αναγέννηση, το οικοσύστημα φαίνεται σαν να παίρνει μία ανάσα. Θεωρώ ότι ήταν μία καλή ανάπαυλα. Θεωρητικά, τον επόμενο χρόνο θα πάμε σε ένα παραπάνω επίπεδο, σε μία διαφορετική κατεύθυνση. Θα υπάρχει περισσότερη επισκεψιμότητα που θα επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις πάλι στο νησί. Θετικά τα μηνύματα, αν και υπό αντίξωση αρκετά συνθήκες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Κοζηράκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.